Πυρετώδης είναι η προετοιμασία της ελληνικής εθνικής ομάδας για τον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής First Global Challenge που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 26 με 29 Σεπτεμβρίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τα μέλη της ομάδας κατασκευάζουν ένα καινοτόμο ρομπότ που θα αγωνιστεί στην ειδικά διαμορφωμένη αρένα. Μετά από μια διαδικασία η οποία απαιτούσε να ολοκληρωθούν με επιτυχία προκλήσεις ρομποτικής, ολοκληρώθηκε η επιλογή των μελών που θα παρτίζουν την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής για τον διαγωνισμό του First Global Challenge. Σε όλα τα challenge που έγιναν μέσα στο bootcamp, το που ήταν μια εβδομάδα, έπρεπε να καταφέρουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για να ξεχωρίσουμε ανάμεσα από τα άλλα παιδιά. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, ενώ η ομάδα εργάζεται εντατικά για τη δημιουργία ενός καινοτόμου ρομπότ, το οποίο θα αγωνιστεί στην ειδικά διαμορφωμένη αρένα κατά το διάστημα 26 με 29 Σεπτεμβρίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πολλές φορές χρειάζεται να πάμε από την αρχή και να προγραμματίσουμε κάτι ξανά από την αρχή, ενώ το έχουμε φτιάξει. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο παιδιών που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και τη ρομποτική. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και το βλέπουμε και καθημερινά τόσο σε μαθήματα όσο και σε ομάδες ρομποτικής αγωνιστικού επίπεδου. Κάθε μέλος της πενταμελούς ομάδας που θα αγωνιστεί έχει προκαθορισμένο ρόλο. Βοήθησα, πιστεύω, στο μηχανικό κομμάτι και στο να βγάλουμε μια στρατηγική για το πώς θα λειτουργήσει το ρομπότ μέσα στο field. Όλη αυτή η ιδέα το να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν, που το μόνο όριο είναι η φαντασία σου, δεν έχει κάτι άλλο. Πρέπει να είσαι δημιουργικός και θα κάνεις κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν μια ενέργεια ή ακόμα καλύτερα να δημιουργήσεις κάτι από την αρχή. Η αποκάλυψη του ελληνικού ρομπότ θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου.